χαρούμενα. Είναι το νέο λιτρό αίματος από τον στρατό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης του κόσμου, τη Γάζα, αλλά και στη δυτική όχθη στην Παλαιστίνη, συνοδεύτηκαν από μια τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας σε όλη τη σφαίρα της πληροφόρησης, η οποία στην εποχή μας δεν απαρτίζεται μόνο από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την πρώτη στιγμή είδαμε μπροστά μας μια πλημμύρα από έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό με σκοπό το ξέπλυμα της βαρβαρότητας του κράτους του Ισραήλ, την ταύτιση του Παλαιστινιακού λαού με τρομοκράτες και την ενεχοποίηση της αντίστασής του, όπως και την ενεχοποίηση της τεράστιας λαϊκής αλληλεγγύης που εκφράζεται στον αγώνα του, στο δίκαιο αυτό αγώνα σε όλο τον κόσμο. Είδαμε ρεπορτάζ με τουλάχιστον αμφιλεγόμενη τεκμηρίωση από τηλεοπτικά δίκτυα να κατακλείζουν συνέχεια τα εξώφυλλα των κυριακάτικων εφημερίδων μετά το Σάββατο, με τα μέσα, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή ιστορίες που αναδείχθηκαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βρίσκουν πολύ εύκολα τον δρόμο τους στα δελτία των ειδήσεων. Ορισμένα παραδείγματα θα δούμε τώρα. Το βασικό που πολύ πιθανόν οι περισσότεροι να έχετε δει είναι βλέπουμε εδώ βρετανικές και αμερικανικές εφημερίδες εξώφυλλα για την ιστορία για τα 40 αποκεφαλισμένα μωρά που βρέθηκαν στο Ισραήλ. Οι Times του Λονδίνου μάλιστα χρησιμοποίησαν με μια τραγική ηρωνία και φωτογραφία από παιδιά από την Παλαιστίνη για να τεκμηριώσουν το εξώφυλλο. Εδώ βλέπουμε στα ελληνικά μέσα που επικαλούνται ως επιβεβαίωση της είδησης την αναφορά ότι τις φωτογραφίες αυτές τις είδε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ βλέπουμε μια κλασική τεχνική που υπάρχει στα περισσότερα από αυτά τα μέσα, δηλαδή το σημείο που αναφέρει την είδηση ότι έγινε αυτό έχει link που φαίνεται στο κόκκινο, δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ, αλλά είναι εκεί πέρα ο υπερσύνδεσμος, ο οποίος υποτίθεται ότι τεκμηριώνει την είδηση, ωστόσο άμα ανοίξει το σύνδεσμο είναι μια άλλη ιστορία που δεν είναι η ίδια τη σύνδεση. Εδώ βλέπουμε να συμβαίνει και σε ελληνικό μέσο, ότι ακολουθούν σκληρές εικόνες που υποτίθεται ότι τεκμηριώνουν την είδηση, ωστόσο οι σκληρές αυτές εικόνες δεν υπάρχουν από το συγκεκριμένο τέτοιο, είναι άλλες εικόνες αιματοκυλίσματος. Και εδώ πέρα βλέπουμε και ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα, όπου το αμερικανικό δίκτυο NBC έχει την ομιλία του Biden, που ο ίδιος αναφέρει ότι είδα και εγώ τις αποδείξεις αυτού του σκηνικού. Ωστόσο, αναφέρθηκε αμέσως μετά, ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είδε τις αποδείξεις, αλλά είδε τις αναφορές. Μάλιστα, η ίδια η δημοσιογράφος από την οποία πηγάζει η υποτιθέμενη είδηση, υποχρεώθηκε στη συνέχεια σε αναδίπλωση, διευκρινίζοντας σε ανάρτησή της ότι η πληροφορία δεν είχε προέλθει από δική της έρευνα, αλλά από Ισραηλινούς στρατιώτες. Ακόμα ένα μεγάλο θέμα που κυκλοφόρησε από τις πρώτες μέρες ήταν με το αφορμή το τι συνέβη στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Εδώ βλέπουμε μια πρώτη ανάρτηση. Πάνε πίσω. Ναι, εδώ βλέπουμε μια πρώτη ανάρτηση από αυτό που υποτίθεται ότι συμβαίνει, ότι πιάστηκαν νέοι που συμμετείχαν στο φεστιβάλ και εκτελέστηκαν. Το βίντεο ωστόσο είναι από τον ISIS, είναι από πολλά χρόνια πριν και είναι από άλλο μέρος προφανώς. Για το ίδιο φεστιβάλ υπήρξε πληθώρα αναφορούς για βιασμούς γυναικών και εδώ βλέπουμε το παράδειγμα των Los Angeles Times, που ενώ έπαιζε αυτή την είδηση για δύο μέρες, αναγκάστηκε την Δευτέρα το πρωί να αναφέρει από κάτω με ένα bullet, ίσα-ίσα ότι φαινόταν ότι τέτοιες αναφορές δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Παντού, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπαιξε το θέμα της δολοφονίας και του βιασμού της Ανιλού, μιας γερμανοεβραίας κοπέλας η οποία βρισκόταν στο φεστιβάλ. Η μητέρα της, ωστόσο, είναι πάρα πολύ γνωστό πλέον, ότι δήλωσε μερικές μέρες μετά ότι έλαβε μήνυμα που αλλάζει τα δεδομένα και ανέφερε στην Bild, τη γερμανική εφημερίδα, ότι η κοπέλα είναι ζωντανή. Και μάλιστα μεταδόθηκε συνέχεια ότι βρίσκεται σε νοσοκομείο στη Γάζα. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες και μαρτυρίες από εκεί πέρα, αλλά έχει σημασία το τι κυκλοφόρησε όλο τον κόσμο σε αντίθεση με το τι έχει μεταδοθεί. Παραδείγματος χάρη, μια άλλη κοπέλα επίσης από το εξωτερικό, πίσω αυτή την προηγούμενη, εδώ πέρα, η Μιχάλο Χάνε, 27χρονη, ήταν από την Πορτογαλία, επίσης Εβραία που βρέθηκε εκεί, η οποία επέζησε και έδειξε και το βίντεο ότι βρήκε καταφύγιο λίγο δίπλα στο φεστιβάλ. Αυτό που βρίσκεται πίσω είναι ένα τάγκ του Ισραηλινού στρατού στο οποίο βρήκαν καταφύγιο, όπως αναφέρει η μαρτυρία της, το οποίο βέβαια η ίδια λέει ότι δεν είχε μέσα στρατιώτες.
Η επόμενη μαρτυρία και η πιο σοκαριστική είναι της Γιασμίν Ποράτ, η οποία ξέφυγε από το φεστιβάλ και βρήκε καταφύγιο σε ένα κιμπούτς, το οποίο κρατήθηκε, όπως αναφέρει, μαζί με άλλους, όμηρος των μαχητών της Χαμάς. Η ίδια αναφέρει σε συνεντεύξεις της, όχι μία αλλά πολλές, ότι από τη μάχη που ακολούθησε πέρασε μόνο αυτή και ένας μαχητής της Χαμάς και οι υπόλοιποι όμεροι σκοτώθηκαν από διασταυρούμενα πυρά. Αναμφίβολα, λέει η ίδια, και από δυνάμεις του Ισραήλ. Όμως αυτό που έγινε παγκοσμίως γνωστό ήταν η ιστορία της Άννη Λουκ, άσχετα αν στη συνέχεια δεν επιβεβαιωνόταν, ακριβώς γιατί τέριαζε στο πόσο προπαγανδιστικός μηχανισμός θέλει να παρουσιάσει τα γεγονότα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως επιχειρήσεις είναι οργανισμοί, είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Πολίτικο για το συγκεκριμένο θέμα κιόλας, που ο νέος ιδιοκτήτης όταν το αγόρασε το 2021 έδωσε ξεκάθαρη γραμμή. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έχει δηλώσει ότι η υποστήριξη προς το Ισραήλ είναι γερμανικό καθήκον. Αυτό το συνέστημα, όπως και άλλα, όπως η υποστήριξη για μια ενωμένη Ευρώπη και μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς, είναι σαν σύνταγμα στην εταιρεία. Ισχύουν για κάθε υπάλληλο και όσοι εργαζόμενοι διαφωνούν δεν πρέπει να εργάζονται για την εταιρεία μας πολύ ξεκάθαρα. Από αυτή τη γραμμή δεν ξεφεύγουν και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Deutsche Welle, η ακαδημία της οποίας παρεμπιπτόντως κάνει και σεμινάρια εδώ και στην Ελλάδα σε δημοσιογράφους, έστειλε το 2021 ένα εσωτερικό σημείωμα στους υπαλλήλους, απαγορεύοντάς τους να χρησιμοποιούν ορολογία όπως απεικιοκρατία και apartheid όταν περιγράφουν το Ισραήλ. Ποτέ δεν αναφερόμαστε σε ένα Ισραηλινό apartheid ή σε ένα καθεστώς apartheid στο Ισραήλ, αναφέρεται στο έγγραφο. Αποφεύγουμε επίσης να αναφερόμαστε σε απεικιοκρατία ή απεικιοκράτες. Σεβόμαστε την ελευθερία του λόγου και της γνώμης και το δικαίωμα των ανθρώπων να επικρίνουν οποιαδήποτε από τις επιλεκόμενες πλευρές. Ωστόσο, η κριτική στο Ισραήλ γίνεται αντισημιτισμός όταν προσπαθεί να αμαυρώσει, να δυσφημίσει και να απονομιμοποιήσει το κράτος του Ισραήλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι όλες αυτές οι ιστορίες παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων κτλ. Δεν έχουν φτάσει σε εμάς επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν κάνει λάθος, επειδή πέσανε θύματα. Είναι, και το βλέπουμε μπροστά μας, να λειτουργεί ένας ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος βέβαια μπορεί και να λειτουργήσει άρτια και μόνο απλά με τη μονοπλευρή ενημέρωση καναλιών και ειδησιογραφικών σταθμών, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, που τα κανάλια έχουν όλη τη μέρα ανταποκριθεί από τη Ισραήλ, αλλά κανέναν ανταποκριθεί από τη λωρίδα της Γάζας, για παράδειγμα. Και δύο σκέψεις σχετικά με αυτά, το πώς αυτά σχετίζονται με μια εκδήλωση σαν αυτή. Έχει να κάνει πρώτα ότι και εδώ και στην Ελλάδα και παγκοσμίως και το εργατικό λαϊκό κίνημα σε δικούς τους αγώνες έχει να αντιμετωπίσει αντίστοιχους μηχανισμούς παραπληροφόρησης ή μονοπλευρής ενημέρωσης. Τέτοια παραδείγματα έχουν, ας πούμε, με τον αγώνα των απεργών στη Μαλαματίνα και το σιωπητήριο που επιβλήθηκε σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Αντίστοιχο σιωπητήριο επιχειρήθηκε να επιβληθεί και σχετικά με τον αγώνα των εργαζομένων στα πετρέλαια Καβάλας, όπου σε πολλές περιπτώσεις τα φώτα της δημοσιότητας απολάμβαναν μόνο τα δελτία τύπου της εργοδοσίας της ενεργειακής. Και δεύτερον, γιατί είναι σημαντικό ζήτημα η αποκάλυψη αυτού του προπαγανδιστικού μηχανισμού, διότι είναι η υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος η αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού να συνεχιστεί και να ταυτιστεί όπως κάνουν αυτή τη στιγμή όλοι οι λαοί σε όλο τον κόσμο.